Ο ουρανός της Καμπούλ πνίγεται και πάλι στους καπνούς. Μία ακόμα έκρηξη στην αφγανική πρωτεύουσα. Αυτή τη φορά, οι αμερικανικές δυνάμεις ήταν αυτές που έβαλαν στο στόχαστρο μέλη του ISIS. Εκπρόσωπος της αφγανικής αστυνομίας είπε πως δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν. Ανάμεσα στους νεκρούς φαίνεται να είναι και ένα παιδί. The president will stop at nothing to make ISIS-K pay for the deaths of those American service members at the Kabul airport. Και όλα αυτά ενώ ο πρόεδρος Biden προειδοποιούσε για ένα νέο τρομοκρατικό χτύπημα από τον ISIS του Κορασάν τις επόμενες ώρες στην Καμπούλ. Η κατάσταση στο σημείο εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και η απειλή τρομοκρατικών επιθέσεων στο αεροδρόμιο είναι μεγάλη. Οι διοικητές μας με ενημέρωσαν πως είναι πολύ πιθανή μια επίθεση τις επόμενες 24 με 36 ώρες. Μέλος του ISIS-K είχε προειδοποιήσει μιλώντας στην Clarissa Ward του CNN μερικές ημέρες πριν το αιματοκύλισμα στο αεροδρόμιο της αφγανικής πρωτεύουσας. So this commander has said that he'll do an interview with us at a hotel here in Kabul. With US forces out of the country and the Taliban potentially in control, do you think that will make it easier for you to expand? Yes, this exists in our plan. Instead of currently operating, we have turned to recruiting only to utilize the opportunity and to do our recruitment. But when the foreigners and people of the world leave Afghanistan, we can restart our operations. Αυτός ο κρατήρας είναι το σημάδι από την αμερικανική αεροπορική επιδρομή με ντρόν κοντά στο Τζαλαλαμπάντ. Αντίπινα για τον θάνατο 13 Αμερικανών στρατιωτών στο αεροδρόμιο της Καμπούλ την περασμένη Πέμπτη. Ο Αμερικανικός στρατός λέει πως δύο μέλη του ISIS-K σκοτώθηκαν από την επιδρομή. Οι Ταλιμπάν εξοργισμένοι λένε πως οι Αμερικανοί θα έπρεπε να τους είχαν προειδοποιήσει για το χτύπημα σε αφγανικό έδαφος και συνεχίζουν να φρουρούν όλες τις εισόδους του αεροδρομίου της Καμπούλ. Στόχος τους να μην αφήσουν κανέναν Αφγανό να φύγει. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Οι Ταλιμπάν εξάλλου έχουν δείξει από την αρχή το παλιό γνώριμο πρόσωπο που τρέμουν όλοι. Αυτός είναι ο Φαουάντ Ανταραμπί, γνωστός τραγουδιστής παραδοσιακής μουσικής στο Αφγανιστάν. Μάρτυρες λένε πως μαχητές των Ταλιμπάν τον έσυραν έξω από το σπίτι του και τον δολοφόνησαν, χωρίς να δώσουν καμία απολύτως αιτία. Χτυπούν με μανία στον δρόμο όποιον δεν υπακούει στους κανόνες τους.